Συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση του συζητίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης στην Ονειρούπολη. Η συναυλία ήταν χωρίς εισιτήριο, ενώ όσοι ήθελαν μπορούσαν να συνεισφέρουν οικονομικά στους κουμπαράδες που ήταν τοποθετημένοι στο σημείο για τον παραπάνω σκοπό. Οι δραμηνοί και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τραγούδια του Μανώλη Κονταρού στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης. Γεια σου, πατέρ Μικρίνη. Γεια σου, πατέρ Μικρίνη. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Μα πάνω απ' όλα, χρόνια πολλά σε αυτό το παλικάρι, το Μανώλη. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στην πόλη μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στο χωριό των Χριστουγέννων, την Ονειρούπολη. Σε ευχαριστούμε γιατί εντελώς αφιλοκερδός σήμερα δηλώνεις παρόν για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε το συσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως. Άλλωστε, τα μηνύματα που στέλνουμε μέσα αυτής της γιορτής δεν είναι μόνο χαρά, γέλιο, κέφι και διασκέδαση. Έχουμε και κοινωνικό χαρακτήρα. Και αυτό σήμερα το δείχνουμε έμπρακτα προς όλους τους φίλους που βρίσκονται σήμερα εδώ στη Δράμα. Μανώλη Πολύχρονος, χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας. Χρόνια πολλά, φίλε. Ο Μανώλης Κονταρός ταξίδεψε τους μουσικόφιλους στα κριτικά παραδοσιακά τραγούδια, στη μαγεία του Ριζίτικου και στα μεθυστικά μονοπάτια του Δημοτικού Τραγουδιού. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά όλοι σας. Αυτές τις άγιες μέρες, όλοι μας, να τις περάσουμε των δυνατών που μπορούμε κοντά στις οικογένειές μας. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να σκέφτεται θετικά για το καλύτερο πάντα. Απόψε εδώ μαζί μας για φιλανθρωπικό σκοπό, πώς νιώθεις γι' αυτό? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, ήρθα με πολύ αγάπη. Χαίρομαι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμαρχο της Δράμας και το φίλο μου τον Λευτέρη τον Καλλιντζίδη που θα συμμετέχω και εγώ σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, αλλά και η γιορτή των θαυμάτων. Εσύ πιστεύεις στα θαύματα? Γενικότερα πιστεύω ότι είμαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος στη σκέψη μου και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Mm-hmm. Μέσα από τη Μαντινάδα κρύβομαι μια μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Άρα έχω, νομίζω, λόγω της μακράς μου πορείας μια μεγάλη γκάμα και πιστεύω ότι έχω τραγουδήσει από όλα που μας συμβαίνουν στη ζωή μας.